Καλημέρα Νίκο, πώς πάει η ΑΕΚ φέτος? Καλημέρα, ωραίος πρόλογος, δεν μπορώ να πω. Πρώτα απ' όλα θέλω να πω ότι είμαι Βάσκο μου πολύ χαρούμενος που είμαστε μαζί σε αυτή την επικοινωνία και οπωσδήποτε πολύ χαρούμενος και συγκινημένος που μιλάω στην ΕΡΤ Ιωαννίνων με τις θύμησες να μας γυρίζουν πίσω μία δεκαετία και βάλε και όλα όσα περάσαμε εκεί στον αγώνα της διετίας κατά του μαύρου της ΕΡΤ. Τον αγώνα που δώσαμε στην ΕΡΤ Ιωαννίνων και που είχε και θετική εξέλιξη, αν θυμάσαι και εσύ, σίγουρα θυμάσαι, ήταν η επαναφορά του πομπού μετάδοσης που είχε πέσει τότε με απόφαση του Περιφερειάρχη, αλλά με την παρουσία όλων μας εκεί και τον αγώνα της τοπικής κοινωνίας καταφέραμε να τον επαναφέρουμε. Ήταν μία από τις μεγάλες νίκες που είχαμε πετύχει, ορόσημο για μας στο κομμάτι του αγώνα, ότι κάτι γίνεται και ότι τελικά θα τα καταφέρουμε και θα νικήσουμε. Νικήσαμε. Νικήσαμε. Εκείνος ο αγώνας ήταν νικηφόρος και έχει καταγραφεί στο κομμάτι της ιστορίας. Μέσα από τις διεργασίες όμως που γίνονται στην μετεξέλιξή του, πρέπει να κάνουμε και εμείς την έρευνά μας, να μαθαίνουμε, να ψάχνουμε τι συνέβη και πώς μετατράπηκαν τα πράγματα, όχι έτσι όπως τα ονειρευτήκαμε στη διάρκεια του αγώνα, αλλά έτσι όπως είναι δομημένα σήμερα, πολύ μακριά από την προσέγγιση εκείνη που είχαμε εμείς σκεφτεί και ονειρευτεί δίπλα στην κοινωνία. Αυτό είναι ένα στοίχημα το οποίο πρέπει να το κοιτάξουμε. Κανένας αγώνας δεν πάει χαμένος. Φυσικά καταγράφεται και από αυτούς τους αγώνες μαθαίνεις και είσαι έτοιμος για τις επόμενες διεκδικήσεις, γιατί μόνο με διεκδικήσεις μπορούμε να αντιμετωπίσουμε στην ουσία την κατάσταση που επικρατεί σήμερα στα σπίτια όλων μας. Ξέχασα να σου πω για την ΑΕΚ βέβαια. Αποφεύγεις να τοποθετηθείς για την ΑΕΚ, ναι, και το εντοπίζω. Ναι, καλά πάμε, εντάξει. Μια χαρά. Ενθουσιασμός υπάρχει, η ομάδα πήγε καλά, κέρδισε και προχθές τον ένα αγώνα. Έχουμε δύο σημαντικά παιχνίδια να κάνουμε τώρα με τον ΠΑΟΚ και τον Ολυμπιακό, εκτός έδρας. Αν εκεί η ομάδα καταφέρει και πάρει μια νίκη, νομίζω ότι είναι πολύ κοντά στο στόχο της που είναι η επίτευξη της κατάκτησης του τίτλου του πρωταθλήματος. Αυτά για την ΑΕΚ μας. Λοιπόν, ΑΕΚ μέχρι το κόκαλο ή κομμουνιστής μέχρι το κόκαλο? Αν και τα δύο μαζί πάνε αυτά. Κοίτα, το ένα συνεπάγεται το άλλο, γιατί έτσι είναι φτιασιδωμένη η ζωή μου από μικρό παιδί. Και η καταγωγή και η ρίζα, όλα αυτά έχουν παίξει πολύ σημαντικό ρόλο και στο ένα κομμάτι και στο άλλο κομμάτι, γιατί μην ξεχνάμε ότι ο προσφυγικός ελληνισμός έδωσε ένα πολύ μεγάλο αγώνα, ιδιαίτερα από τη δεκαετία του 30 που άλλαξαν και τα δεδομένα τότε και στα κομμάτια των αθλητικών σωματείων και είχε μπει δυναμικά και το Κομμουνιστικό Κόμμα μέσα στα σωματεία αυτά, κάνοντας στον αθλητισμό μια λαϊκή κατάκτηση. Νομίζω ότι όλα αυτά είναι αλληλένδετα και ιδεολογικά συνδεδεμένα, χωρίς να σημαίνει ότι οποιοδήποτε είναι αναγκαστικά πρέπει να είναι και κομμουνιστής. Αλλά εμένα μου έχει ταιριάξει απόλυτα καλά, το παντρολόγησα πολύ ωραία στο μυαλό μου και το ένα συμπληρώνει το άλλο. Λοιπόν, Αγγελίδης, είσαι Πόντιος? Όχι, δυστυχώς όχι. Κοιτάξτε, τώρα κάποια μακρινή ρίζα μπορεί να υπάρχει, αλλά ο παππούς ήταν από την Κωνσταντινούπολη, από τη Βλάγκα, μια πολύ ωραία γειτονιά της πόλης, το Γενή Καπί όπως λέγεται σήμερα, είναι ένας μεγάλος προορισμός, εκεί βρισκόταν το λιμάνιο που πριν από καμιά δεκαετία περίπου ανακαλύφθηκε ο στόλος του Θεοδοσίου, το μεγαλύτερο έβριμα κάτω από το νερό στη θάλασσα, και είναι μια πάρα πολύ ωραία περιοχή στην οποία όποτε πάω, χωρίς να έχω ζήσει φυσικά εκεί, νιώθω μια ανατριχίλα και αισθάνομαι ότι είμαι στο δικό μου χώρο, στο σπίτι μου. Νίκο, υποψήφιος ευρωβουλευτής, γιατί? Γιατί πάντα σε οποιαδήποτε στιγμή και αν με καλέσει το κόμμα, το οποίο υποστηρίζω και αγαπώ από μικρό παιδί, θα είμαι παρόν. Αυτή τη στιγμή το κόμμα αποφάσισε ότι θα μπορούσα να συνεισφέρω κι εγώ μέσα από τις δυνατότητες που υπάρχουν σε αυτές τις εκλογικές μάχες, στην εκλογική αυτή αναμέτρηση, και φυσικά στο κάλεσμα αμέσως έδωσα το παρόν, όπως και στις βουλευτικές, όπως και στις περιφερειακές και όπως όπου και όπως μου ζητηθεί. Δεν έχω καμία προσωπική διεκδίκηση, ούτε θέλω να έχω κανένα όφελος φυσικά. Είναι ομαδική και συλλογική η πορεία μας στο κόμμα και αυτό είναι νομίζω ένα στοιχείο που μου αρέσει πάρα πολύ,
ένα στοιχείο που κάνει ξεχωριστό το κόμμα σε ό,τι αφορά και το κομμάτι των διεκδικήσεων, γιατί η συλλογική δουλειά είναι αυτή η οποία ουσιαστικά φέρνει αποτελέσματα. Ατομικά, ξέρεις και εσύ, ξέρουμε όλοι μας ότι δεν μπορούμε να πετύχουμε πολλά πράγματα. Κάποια στιγμή θα απογοητευτούμε, θα πέσει το κεφάλι μας όλο σε αυτός ο βράχος που κουβαλάμε στην πλάτη σαν το Σύσυφο και θα τελειώσει. Και ενώ όλοι μαζί νομίζω ότι έχουμε μια δυναμική και μπορεί να αποκτηθεί μέσα από τις αγώνες ακόμα μεγαλύτερη δυναμική για να καταφέρουμε πράγματα, να ανατρέψουμε πράγματα. Και μάλιστα τυχαίο είναι τώρα αυτό. Εκεί στα Γιάννενα, διάβαζα προχθές, υπήρχε μια εγχείρηση που ήταν να κάνει ένας άνθρωπος ο οποίος είχε ογκολογικό πρόβλημα και είχε αποφασιστεί να γίνει στο απογευματινό χειρουργείο, δηλαδή ο άνθρωπος να πληρώσει. Με παρέμβαση των δυνάμεων του ΠΑΜΕ, που πρόσκειται στο ΚΚΕ και άλλων δυνάμεων, έγινε η ανατροπή και ο άνθρωπος αυτός που είχε και οικονομική ανάγκη και δεν είχε τη δυνατότητα να πληρώνει για να έχει το αυτονόητο, να έχει την υγεία, την οποία έτσι κι αλλιώς πληρώνουμε, κατάφερε να πάει στο πρωινό χειρουργείο και να μην πληρώσει τίποτα και να αντιμετωπίσει το πρόβλημα υγείας του. Νομίζω αυτές οι μικρές νίκες που ξεκινούν μέσα από τις διεκδικήσεις των λαών και με μπροστάρι το ΚΚΕ και τις δυνάμεις που πρόσκυνται στο Κομμουνιστικό Κόμμα είναι πολύ σημαντικές. Λοιπόν, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, οι θέσεις του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος είναι απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πιστεύεις ότι από μέσα γίνεται η διαφορά? Κοίτα, αυτό το από μέσα γίνεται η διαφορά παρεμηνεύεται και ως δεδομένο, γιατί κάποιοι μας έλεγαν ότι μπορεί να φέρουμε το σοσιαλισμό μέσα από τον καπιταλισμό, το οποίο είναι ανέφικτο. Όμως η παρουσία του Κομμουνιστικού Κόμματος σε αυτές τις εκλογές και στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ακριβώς για αυτό το λόγο, για να μπορεί να δείχνει και να αναδεικνύει κυρίως το ποιος είναι ο πραγματικός ρόλος, το πραγματικό πρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν έχει καμία σχέση η λέξη Ένωση με την πραγματικότητα. Είναι μια λικοσυμμαχία συμφερόντων των ολίγων, η οποία εκμεταλλεύεται τον κόπο ημών των πολλών και παίζει τα παιχνίδια των μεγάλων κέντρων, των μεγάλων αποφάσεων, των μεγάλων επιχειρηματιών, των εφοπλιστών, των επιχειρηματικών λόμπι, τους οποίους και αποθεώνει τους επιχειρηματίες αυτούς, με ψήφισμα στο οποίο είχαν συμμετοχή όλοι πλην δύο ευρωβουλευτών. Των ευρωβουλευτών του ΚΚΕ, του Παπαδάκη και του Νικολάου Αλαβάνου, του Λευτέρη και του Κώστα για μας. Έτσι, είναι πολύ σημαντικό να αναδεικνύεται ποιος είναι ο πραγματικός ρόλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν έχει καμία σχέση με το παραμύθι που ενδεχομένως θα θέλαμε να είναι όμορφα φτιαγμένο, αλλά είναι κάτι το εντελώς διαφορετικό. Σε καμία περίπτωση δεν ενισχύει το δικό μας κόπο, δεν είναι δηλαδή ένας συμπληρωματικός έτσι παράγοντας που θα μπορούσαμε να πούμε «Α, έχουμε και την Ευρωπαϊκή Ένωση εδώ ρε παιδιά, να μπορέσει να πολεμήσει, να κερδίσουμε κάτι για εμάς». Είναι το εντελώς αντίθετο. Τα κέρδη πάνε σε μια πολύ μικρή μειονότητα που είναι η πλειοψηφία σε οικονομικό επίπεδο, που ελέγχει τα πάντα και ορίζει τα πάντα. Άρα η δική μας δουλειά, ο εργατικός μόχθος και η καθημερινότητά μας μεταβιβάζονται σε μια ένωση η οποία λειτουργεί εισπράττοντας όλο αυτό το κομμάτι και δίνοντάς το εκεί που την ορίζουν. Γιατί αυτοί ορίζουν έτσι κι αλλιώς το ρόλο και την παρουσία και τις δράσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έτσι. Δεν υπάρχει κάποια απόφαση που να είναι από την Ευρωπαϊκή Ένωση και να είναι φιλική με το λαό, να είναι φιλική με τον εργαζόμενο. Έτσι, και μάλιστα σε αυτό το κομμάτι θέλω να πω και για το ότι τα κόμματα εδώ και της κυβέρνησης, η Νέα Δημοκρατία, τα κόμματα γενικά του αστικού τόξου και τα κόμματα της υποτιθέμενης αντιπολίτευσης ψηφίζουν μαζί, όλοι μαζί, τα νομοσχέδια που έρχονται στην Ευρωβουλή. 80-90% ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ και ακολουθεί τώρα και το ΣΥΡΙΖΑ 2 η Νέα Αριστερά. Η Ελληνική Λύση κατά 50%. Αυτό νομίζω ότι μας αναδεικνύει κάτι. Και από τη στιγμή που το ΚΚΕ είναι το μόνο κόμμα το οποίο αντιδρά στην Ευρωπαϊκή Ένωση για όλα αυτά τα οποία γίνονται σε βάρος των λαών, νομίζω ότι είναι ένα καλό και πολύ θετικό στίγμα και για τα υπόλοιπα κόμματα της Ευρώπης που έχουν έτσι αγωνιστικό χαρακτήρα, για να δουν ότι υπάρχει στην Ελλάδα ένα κόμμα που συνεχίζει να δίνει μάχες
και συνεχώς ανεβαίνει. Και πιστεύουμε και στο εκλογικό αποτέλεσμα ότι θα συνεχιστεί αυτή η σταθερή ανωδική πορεία του ΚΚΕ. Νικόλα, θέλω να σε ρωτήσω το εξής. Φταίνε μόνο οι πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή και ο τρόπος, η επιλογή εφαρμογής τους που γίνεται μέσα στη χώρα? Ναι, είναι πολύ σωστή η ερώτηση, για να μην βγάλουμε λάδι και τους εδώ. Είναι πάρα πολύ καλή η σημείωση. Όχι εδώ, υποδεχόμαστε το κομμάτι των αποφάσεων που έρχονται με τις ευλογίες και των ελληνικών αστικών κομμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τις αναδεικνύουμε, τις προσυπογράφουμε, μιλώ για την κυβέρνηση και τα κόμματα που τα υπογράφουν αυτά, όχι το ΚΚΕ, και με ευχολόγια και ευλογίες τις τηρούμε. Δηλαδή είναι μια συνέχεια, δεν είναι αμέτωχη η ελληνική κυβέρνηση και το ελληνικό κοινοβούλιο στο κομμάτι αυτό που αναλογεί στα αστικά κόμματα. Για όλα όσα γίνονται μας προέρχονται από την Ευρώπη ή είναι κάποια ερίσματα ευρωπαϊκών προδιαγραφών τα οποία έρχονται εδώ και εφάπτονται στην ελληνική πραγματικότητα. Υπάρχει ένα πάτημα, ας το πούμε, α ναι, αυτό λέει η Ευρώπη, και μετά ερχόμαστε εδώ και, συγγνώμη για την έκφραση, ξεσκίζουμε το λαό. Σε μια Ευρώπη η οποία έχει πολλά χρόνια τώρα συντηρητικοποιηθεί, έτσι το νιώθω εγώ, έχει κάνει στροφή προς τα δεξιά σε σχέση με τη δεκαετία του 80, ας πούμε, στην οποία μεγάλωσα εγώ, τι θέση μπορεί να έχει ένα σοσιαλιστικό κομμουνιστικό ιδεώδες? Λοιπόν, πρώτα απ' όλα υπάρχει και είναι εύστοχο αυτό το επιχείρημα που λες. Υπάρχει μια Μελώνη, υπάρχει ένα Όρμπαν, υπάρχει μια λογική που είναι εντελώς παράλογη για εμάς. Μια παράλογη πολιτική στις χώρες αυτές, στην Ιταλία, στην Ουγγαρία και αλλού, οι οποίες πολιτικές αυτές στρέφονται ενάντια στον λαό. Το Κομμουνιστικό Κόμμα δεν έρχεται εδώ για να πει ότι εμείς θα κάνουμε αυτό για το λαό. Θα σας κάνουμε αυτό. Θα σας δείξουμε εκείνο. Διεκδικούμε μαζί με το λαό. Το κάνουμε όλοι μαζί, ομαδικά, συνολικά. Δεν διεκδικώ εγώ για μένα ή για τη Βάσο την Κόρου. Διεκδικώ μαζί με τους άλλους συμπολίτες μας, συντρόφους, και για τη Βασογκόρου και για τον Νικόλα τον Αγγελίδη και για τον φίλο μου τον Κώστα, τον Περικλή, τη Σοφία κλπ. Κλπ. Δίνεται μια συνολική μάχη για να μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τον όλοθρο και την κατάσταση αυτή η οποία έρχεται. Κοιτάξτε να δείτε, Βάσο μου, υπάρχει, το κοιτάξτε είναι πληθυκός για τον κόσμο και το Βάσο μου είναι για σένα, γιατί σε νιώθω πολύ δικό μου άνθρωπο, έτσι. Υπάρχει ένας πόλεμος. Έχουμε εμπλακεί μέσα από την Ευρωπαϊκή Ένωση και με τις ευλογίες της ελληνικής κυβέρνησης και όσων υποστηρίζουν τις αποφάσεις της, τα κόμματα της αντιπολίτευσης που έχουν ένα πολύ περίεργο ρόλο, ένας πόλεμος στον οποίο έχουμε εμπλακεί. Ποια θα είναι τα αντίπεινα που έρχονται, τι θα γίνει δηλαδή όταν βγαίνουμε και αθωώνουμε τις πράξεις του Ισραηλινού κράτους, το μακελιό που γίνεται, έτσι, την εξαφάνιση ενός λαού, του Παλαιστινιακού λαού. Εμείς λέμε ότι είναι μια αυτοάμυνα για το Ισραήλ και νύπτουμε τα σχήρας μας με 40.000 νεκρούς, τα μισά από τα οποία είναι παιδιά, άμαχος πληθυσμός. Γιατί να έχουμε εμπλακεί εμείς? Γιατί πανηγυρίζουν τα μέσα ενημέρωσης για το θρίαμβο της ελληνικής φρεγάτας που έριξε ένα ντρόουν τον Χούτι? Γιατί βρίσκεται η φρεγάτα εκεί? Για να υποστηρίξει τα συμφέροντα των μεγαλοεφοπλιστών, των επιχειρηματιών που θέλουν να περάσουν τα πλοία τους από εκεί. Δεν έχουμε κανένα όφελος εμείς από την παρουσία αυτή. Είναι ελληνικό στρατός εκεί να κάνει τι? Για ποιο λόγο? Να προασπίσει τι για μας το λαό? Και πάμε και στο κομμάτι του υπεριαλιστικού πολέμου στην Ρωσία. Πόλεμος μεταξύ Ρωσίας και ΝΑΤΟ. Έτσι είναι η πραγματικότητα. Τι ρόλο έχει εκεί η Ελλάδα? Για ποιο λόγο υποστηρίζει? Για το ΝΑΤΟ? Πού είναι το ΝΑΤΟ? Πότε το ΝΑΤΟ έχει ουσιαστικά βοηθήσει την Ελλάδα? Ποια είναι η επίλυση στα προβλήματα τα ουσιαστικά που αφορούν την ελληνική εξωτερική πολιτική, όπως το κυπριακό πρόβλημα που ταλανίζει δεκαετίες τώρα την Ελλάδα? Υπάρχει κάποια λύση από το ΝΑΤΟ, ας πούμε, από όλες τις συμμαχίες τις οποίες συμμετέχουμε, από την Ευρωπαϊκή Ένωση? Μας έχει επιλύσει το ΝΑΤΟ κάποιο πρόβλημα με την Τουρκία? Τι θα σέβει, υποτίθεται, τις διαφορές? Υπέρ ποιον? Υπέρ ημών? Υπέρ της Τουρκίας? Υπέρ των συμφερόντων της, τα οποία είναι αμήλικτα και αδιαπραγμάτευτα?
Νικό, πριν κλείσουμε, θέλω το δικό σου προσωπικό μήνυμα προς τους ψηφοφόρους. Γιατί να επιλέξουν Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος και γιατί να σταυρώσουν εσένα, μιας και έχουμε και Πάσχα. Λοιπόν, θα ξεκινήσω ανάποδα. Δεν θέλω να σταυρώσει κανείς εμένα. Εγώ θέλω να μπουν τα κόκκινα ψηφοδέλτια όπως όλοι οι υποψήφοι που είμαστε στο κόμμα. Δεν μας ενδιαφέρει σε κανένα επίπεδο το προσωπικό κομμάτι. Είμαστε μια ομάδα που δουλεύουν μαζί με στόχο την αγωνιστική νίκη του κόμματος. Και αυτή θα έρθει μέσα από τις ψήφους. Άρα λοιπόν, κόκκινο ψηφοδέλτιο με σφυροδρέπανο και τα γνωστά τρία αρχιγράμματα ΚΚΕ. Γιατί ΚΚΕ? Δεν υπάρχει άλλη ελπίδα. Δεν υπάρχει καμία άλλη ελπίδα. Δεν υπάρχει πουθενά αλλού που θα μπορείς να στηριχθείς με ακρίβεια και με πραγματικότητα και με αλήθεια για να μπορέσεις να διεκδικήσεις. Είμαστε στους δρόμους, διεκδικούμε καθημερινά. Έχει μια πολύ μεγάλη κινητοποίηση, η τρίτη απεργιακή κινητοποίηση τώρα την 1η Μαΐου που τη μετέφεραν. Δεν μεταφέρεται, παιδιά, η 1η Μαΐου. Αν είναι δυνατόν η 1η Μαΐου, η εργατική Πρωτομαγιά μας θυμίζει και μας φέρνει πίσω θύμησες και Σαριανής. Δεν μεταφέρονται η νεκρή ιστορία. Δεν μεταφέρεται ποτέ. Εμείς λοιπόν την Πρωτομαγιά θα βγούμε πάλι στους δρόμους, θα διεκδικήσουμε μαζί με το λαό, για το λαό. Είμαστε το κομμάτι αυτό του λαού, είμαστε ο λαός. Και νομίζω ότι αυτός είναι ο λόγος που κάποιος πρέπει να εμπιστευτεί το ΚΚΕ, πέρα από τις ανησυχίες και τις φοβίες που του έχουν δημιουργήσει και τα μέσα ενημέρωσης που το έχουν σχεδόν αποκλεισμένο το κόμμα, μόνο ό,τι επιβάλλει ο νόμος, δηλαδή με το σταγονόμετρο δίνουν, και μαζί να συνεχίσουμε να διεκδικούμε για να υπάρχει μία δυναμική στις πλάτες των αγώνων μας, γιατί πρέπει να αγωνιστούμε, να αντιμετωπίσουμε την κατάσταση την οποία βιώνουμε. Δεν είναι ζωή αυτή. Θέλουμε μία ανθρώπινη ζωή όπως την χρειάζεται ο καθένας μας και όπως την πρέπει να τη διεκδικήσει και όπως του αρμόζει, του αξίζει. Μας αξίζει μία ανθρώπινη ζωή. Δεν μας αξίζει να πηγαίνουμε στο σούπερ μάρκετ, να ανοίγουμε το κινητό γιατί τώρα έχει περάσει και η εποχή της τεχνολογίας και να προσθέτουμε 3 και 15, 1 και 13 για να δούμε τι έχουμε και τι μπορούμε να αγοράσουμε για μας και τα παιδιά μας. Όχι. Εργαζόμαστε σκληρά, καθημερινά, δίνουμε και προσφέρουμε σε αυτή την κρατική οντότητα που λέγεται Ελλάδα και στην Ενωμένη Ευρώπη όπως θα θέλαμε εμείς να είναι, η Ευρώπη των λαών, και πρέπει αυτό το κομμάτι να το σέβεται η κρατική οντότητα και να μπορούμε να το κάνουμε να είναι ανθρώπινο, να ζούμε ανθρώπινα. Γι' αυτό κουκουέ, για να ζούμε ανθρώπινα. Νίκο, σε ευχαριστούμε πολύ.